διευκόλυνση των κατοίκων της παλιάς πόλης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Ξάνθης, ο οποίος από το Σάββατο 4 έως την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου του 2010 θα διαθέσει το πάρκο δίπλα στον ποταμό Κόσυνθο ως χώρο στάθμισης των αυτοκινήτων τους, στον οποίο θα εισέρχονται επιδεικνύοντας το ειδικό σήμα που θα τους έχει προμηθεύσει η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Ξάνθης. Όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οριοθετήσαμε τους χώρους πάρκινγκ, που θα μπορούν οι μόνιμοι κάτοικοι της παλιάς πόλης να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί όπως έχουμε πει ότι οι γιορτές χωρίς τους κατοίκους δεν γίνεται και η συνεργασία πρέπει να είναι άψογη. Γι' αυτό ταυτόχρονα έχουμε βγάλει και τα δελτία τύπου και μπορούν όλοι οι κάτοικοι της παλιάς πόλης να έρθουν από εδώ από την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης, να πάρουν και τις κάρτες εισόδου, ώστε να μπορούν να μπουν στο πάρκινγκ και να μπορούν να μπουν και στην παλιά πόλη, να πηγαίνουν στα σπίτια τους την ώρα που είναι κλειστοί οι δρόμοι και να έχουν όλα αυτά που επιτρέπεται να έχουν. Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους χώρους στάθμευσης που θα έχουν πρόσβαση επισκέπτες καθώς και ξανθιώτες, αυτοί, σύμφωνα με τον κύριο Φανουράκη, είναι ήδη οριοθετημένοι. Οι χώροι πάρκινγκ του Δήμου Ξάνθης είναι οριοθετημένοι εδώ και αρκετό καιρό. Είναι απέναντι από το γήπεδο, είναι η περιοχή στο Παζάρι και γύρω-γύρω από την παλιά πόλη όλη η περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος χώρος μέσα στο λιμνίο, ένα συγκεκριμένος χώρος, έχει δοθεί μόνο για τους κατοίκους της παλιάς πόλης και συγκεκριμένα για τους κατοίκους στους οποίους αναπτύσσονται ουσιαστικά οι γιορτές στο κεντρικό ιστό της παλιάς πόλης, όπου υπάρχουν τα στέκια και που υπάρχουν και κάποια σπίτια που για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Για αυτούς τους ανθρώπους έχουμε μεριμνήσει ώστε να υπάρχει ένας ειδικός χώρος φύλαξης και όλα με πάρκινγκ, ώστε να μπορούν να αφήσουν εκεί τα αυτοκίνητά τους. Αναφορικά με τα περαιτέρω μέτρα στάθμευσης και διέλευσης, υπάρχει πάντα η συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με το τμήμα τροχέας, το οποίο θα βρίσκεται επιποδός με συνεχείς ελέγχους και ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο κάθε είδους κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Και εμείς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας, θα απαιτηθεί να κλείσουμε κάποιους δρόμους περιμετρικά της παλιάς πόλης, θα είμαστε συνέχεια εκεί έτσι ώστε να ενημερώνουμε τους φίλους οδηγούς, θα ζητήσουμε την κατανόηση τόσο από τους διερχόμενους όσο και από τους πολίτες της παλιάς πόλης. Είναι ένα γεγονός που θα κρατήσει περίπου μία εβδομάδα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα, εμείς θα βοηθήσουμε στον τομέα που μας αφορά. Ιδιαίτερα στις γιορτές της παλιάς πόλης υπάρχει μία αύξηση των παραβάσεων? Όχι ιδιαίτερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των παραβάσεων, αλλά επειδή η κυκλοφορία μειώνεται περισσότερο και θα θέλαμε και σε αυτό τη βοήθεια του κόσμου να χρησιμοποιούν τα πόδια τους για να κινούνται στην περιφέρεια της παλιάς πόλης, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνηση περιμετρικά, να βοηθήσουμε τους μόνιμους κατοίκους οι οποίοι θα πρέπει να χρειαστούν να παρκάρουν το αυτοκίνητο εκεί που έχει προβλέψει ο Δήμος, να μην χρησιμοποιείται ο χώρος από άλλους οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα αυτές τις μέρες. Και γενικά να βοηθήσουμε όλοι, όλοι οι επισκέπτες του νομού μας, που είναι πολλοί όπως ξέρετε αυτές τις μέρες, να βοηθηθούν να έρθουν στο νομό, να περάσουν καλά και χωρίς τροχαία ατυχήματα να φύγουν όλοι από εδώ, να πάνε στον τόπο καταγωγής τους ή στα σπίτια τους. Και το μόνο σίγουρο, κύριε Ρίζο, είναι ότι θα είναι ακόμα πιο έντονη η έλεγχη εκείνες τις ημέρες που διαρκούν οι γιορτές. Σίγουρα, οι γιορτές έχουν μέσα τους και το ποτό, το οποίο αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης του τροχαίου ατυχήματος. Προτείνουμε σε όλες τις παρέες που θα πάνε να γιορτάσουν αυτές τις μέρες, ένας να κάνει το καλό και να μην πιει, έτσι ώστε να βοηθήσει και σε εμάς να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Η πόλη με τα χίλια χρώματα περιμένει μικρούς και μεγάλους να τους ταξιδέψει στα στενά σοκάκια, δίνοντάς τους μια μοναδική ευκαιρία. Έτσι, οι φίλοι οδηγοί, σύμφωνα με το διοικητή της τροχαίας Ξάνθης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά να τηρούν κατά γράμμα τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.